θέλω να βάλω ορισμένες παραμέτρους στη συζήτηση και ενδεχομένως, και αυτή είναι η πρόθεσή μου με βάση όσα ακούστηκαν, να βάλω και ορισμένες πτυχές που θα ανοίξουν τη συζήτηση περισσότερο. Για τη δική μας άποψη, θεωρούμε ότι ουσιαστικά ζούμε ένα νέο μοντέλο καπιταλισμού. Ζούμε τον ολιγοτικό καπιταλισμό, ο οποίος με συστηματικό τρόπο επιβάλλει και ενεργεί διαμέσου του σύγχρονου ολιγοτικού κοινοβουλευτικού συστήματος και αυτή η πραγματικότητα δεν άρχισε με την κρίση, επιταχύνθηκε με την κρίση. Είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές για το 2001. Το 2001 είναι μια πολύ κομβική ημερομηνία. Σηματοδοτεί μια εφόρμηση του κεφαλαίου με τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας. Η πιο κομβική όμως ημερομηνία είναι το 2003. Η εισβολή στο Ιράκ. Τι έγινε το 2003? Είναι μόνο το γεγονός ότι αλλάζει το νόμισμα με το οποίο θα διαχειρίζεται ο Σαντάμ τις συμφωνίες με τους, Γάλλους και τους Κινέζους και τους Ρώσους με βάση το ευρώ? Γι' αυτό γίνεται ο πόλεμος. Δεν αναφέρουμε στις αιτίες που προβλήθηκαν. Είναι μόνο ο έλεγχος των πετρελαίων? Είναι μόνο ο έλεγχος της τιμής των πετρελαίων? Κατά τη γνώμη μας, σύντροφοι και συναγωνιστές, το κυρίαρχο πράγμα το οποίο παίχτηκε το 2003 ήταν όχι η εξαγωγή της δημοκρατίας, ήταν η εξαγωγή καπιταλιστικού μοντέλου, καπιταλιστικού τρόπου οργάνωσης παραγωγής. Την περίοδο αυτή σηματοδοτείται στο Ιράκ η διάλυση του κράτους, του κοινωνικού κράτους όποιων παροχών, η πλήρη ιδιωτικοποίηση από την ανοικοδόμηση μέχρι τα πετρέλαια και ερώτημα, αναφέρθηκε προηγουμένως, ιτήθηκαν οι Αμερικάνοι στο Ιράκ. Από ποιον ιτήθηκαν και γιατί ιτήθηκαν? Καταρχήν οι Αμερικάνοι περνάνε τα σχέδιά τους στο Ιράκ, φεύγουν από το Ιράκ το 2014 κατά την πίεση του κινήματος και των ιδιαίτερων προβληματισμών το οποίο παρουσιάζει η οικονομία τους και η κοινωνία τους και οι αντιστάσεις οι οποίες εκφράζονται, ξαναγυρνάνε τώρα, αλλά προσέξτε, οι Αμερικάνοι όχι μόνο δεν ιτήθηκαν στο Ιράκ το 2003 και μετά, και πολύ απλά με τη λογική του χάος σήμερα σε όλη τη Μέση Ανατολή και παντού το ζούμε αν ιτήθηκαν ή όχι, αλλά οι Αμερικάνοι κέρδισαν γιατί επέβαλαν μοντέλο. Άρα, όταν το 2003 υπήρξαν αντιλήψεις στο κίνημα που συγκρούονταν και έλεγαν ότι το αντιπολεμικό κίνημα έπρεπε να κάνει συμμαχίες με το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ που πολεμούσε, εμείς να πήγαμε με το ΠΑΣΟΚ το οποίο αντιστέκονταν στον πόλεμο. Με τη ΓΕΣΕΠ, με το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, με τον Λαλιώτη και όλους αυτούς. Όταν έλεγαν ότι έπρεπε να πάμε με τη φιλιρινική Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε δικαστεί. Η μισή πολεμούσε, η Μέρκελ τότε έλεγε ότι κοίταξε να δεις, δεν είμαστε όλοι σαν το Σρέντερο ο οποίος εναντιόνται στον πόλεμο. Γιατί όμως κέρδισαν οι Αμερικάνοι? Οι Αμερικάνοι κέρδισαν γιατί η απάντηση ήρθε μέσα από την Ατζέντα Στρέντερ. Η Ατζέντα Στρέντερ είναι η κήρυξη του ευρωπαϊκού κεφαλαίου στον πόλεμο στην εργατική τάξη της Ευρώπης. Δηλαδή ότι εμείς για να μπορούμε να σταθούμε στον ανταγωνισμό θα πρέπει να πάμε εκεί, θα πρέπει να πάρουμε αυτά τα μέτρα, θα πρέπει να πάμε σε αυτή την αφέμαξη την πολιτική και την οικονομική από την εργατική τάξη για να μπορούμε να σταθούμε απέναντι στον παγκόσμιο καπιταλισμό και να ζητήσουμε ρόλο. Αυτό κάνει ο Στρέτερ. Γι' αυτό σήμερα λένε ότι η Ατζέντα Στρέτερ επιβάλλεται στη Γαλλία. Ατζέντα Στρέτερ είναι έτοιμη να επιβληθεί στην Ολλανδία και στο Βέλγιο. Αυτά είναι τα μέτρα. Αυτός είναι ο καπιταλισμός ο οποίος επιβάλλεται. Και ο καπιταλισμός αυτός δεν είναι νεοφιλελεύθερος ή όχι, είναι ολοκληρωτικός, είναι μοντέλο. Έχει πλήρη διάταξη και δυνάμεων και προταγμάτων και στοιχημάτων και κυρίως έχει σαν πρόταγμά του τον παγκοσμιοποιημένο πόλεμο ενάντια στην εργατική τάξη. Εγώ θέλω να συκφράσω την ανησυχία μας και θέλω να μοιραστούμε ορισμένες πληροφορίες οι οποίες σε πολύ μεγάλο βαθμό αποκρύπτονται από την ελληνική κοινή γνώμη, αποκρύπτονται από το λαό μας. Όχι όλες οι οποίες θα παρουσιάσω έχουν την ίδια βαρύτητα και την ίδια απόσταση ενημέρωση από εσάς. Αλλά νομίζω ότι καταρχήν θα πρέπει να κρατήσουμε τη νέα λευκή βίβλο του γερμανικού στρατού. Όπου ο γερμανικός στρατός στρέφεται καταρχήν ενάντια στο γερμανικό λαό, θα αλλάξουν το σύνταγμα και θα αποκτήσει το δικαίωμα να δράσει στο εσωτερικό της χώρας. Ποιους
Εχθρούς οριοθετεί η Λευκή Βίβλο. Οριοθετεί την Ισλαμική Δημοκρατία, την ψηφιακή επικοινωνία, τις επιθέσεις που θα γίνονται, δηλαδή κυβερνοάμυνα και όλα αυτά όπως έχετε ακούσει, τη Ρωσία και τον εσωτερικό εθνικισμό. Δηλαδή, η Λευκή Βίβλος του Γερμανικού στρατού περιγράφει την αντιμετώπιση των ασύμμετρων απειλών. Έχετε ακούσει διάφορα πράγματα, τον υβριδικό πόλεμο, τον πόλεμο κατά αντιπροσώπων και όλα αυτά. Ερώτημα. Αυτά τα ζητήματα, οι ασύμμετρες απειλές και ο τρόπος διεξαγωγής πολέμου είναι καινούργια. Για να πούμε κάτι. Το Stay Behind, η οργάνωση του ΝΑΤΟ σε επίθεση απέναντι στο Σοβιετικό στρατό. Ήταν ή δεν ήταν υβριδικός πόλεμος και ασύμμετρος πόλεμος. Το σχέδιο Περικλής, η δολοφονία Λαμπράκη από το κράτος. Ήταν ασύμμετρος πόλεμος ή δεν ήταν ενάντια στο λαό μας. Η δολοφονία, η μαύρη τρομοκρατία της δεκαετίας του 70 στην Ιταλία. Ήταν ασύμμετρος πόλεμος ή δεν ήταν. Σήμερα, η Λέσχε σε Φέδρο, ο Μακεδονομάχος που κάνουν και οι απειλές οι οποίες κάνουν απέναντι στην τουρκική μειονότητα. Η δράση των Λεσχών Εφέδρων, τις οποίες δεν είναι παρακράτος, καθοδηγεί, ελέγχει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ενάντια στους πρόσφυγες, ενάντια στα κοινωνικά κινήματα, η ψήφιση το 2011 εν μέσω των κινητοποιήσεων των αγανακτισμένων, των νέων ταγμάτων εθνοφυλακής, οι οποίες θα δραστηριοποιούνται ενάντια σε μεγάλες συγκεντρώσεις αγωνιζόμενου λαού. Είναι ασύμμετρος πόλεμος ή δεν είναι? Ποια είναι η απάντηση που έδωσε η αριστερά? Το 2012, ανάμεσα στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, στις οποίες κατευθύνει η κυβέρνηση του πικραμένου, έχει σαν Υπουργό Άμυνας το Φραγκούλη Φράγκου, το γνωστό φασισταριό. Αυτόν τον έχει ψηφίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο συγκεκριμένος αναλαμβάνει την ευθύνη να συγκροτήσει τις νέες ηθικές δυνάμεις, οι οποίες θα απαντήσουν στο ενδεχόμενο γενικευμένης κοινωνικής εξέγερσης σε περίπτωση χρεοκοπίας. Θυμόσαστε τη Σπυράκη που έλεγε τις περιγραφές πως κουβαλάγαν τα εκατομμύρια για να σώσουν τις τράπεζες εν κρυπτό και όλα αυτά τα πράγματα. Μάλιστα, έχουν περιγράψει το πώς θα γινόταν η εξέγερση. Θυμηθείτε τα σενάρια των 10.000 ευρώ, των συμμοριών που θα εφορμούσαν στις τράπεζες και ο λαός που θα έπαιρνε το χρήμα, οι πόλεις οι οποίες θα καταλαμβάνονταν από τον εξεγερμένο λαό και το πώς ο ελληνικός στρατός συντεταγμένα θα πήγαινε να ανακαταλάβει τις πόλεις από τον εσωτερικό εχθρό, από εμάς δηλαδή. Άρα αυτά είναι η σημερινή εκπαίδευση, η σημερινή συγκρότηση, ο συγκεκριμένος στρατός, ο συγκεκριμένος καπιταλισμός, ελληνικός καπιταλισμός, ο οποίος ελληνικός καπιταλισμός για να τα κάνει αυτά δεν περιμένει φυσικά την κατοχή, δεν περιμένει το τέταρτο Ράιχ, δεν περιμένει την εξάρτηση, έχει συμφέροντα και τα κάνει. Για να δούμε στη συνέχεια αυτό πώς τρέχει με συγκεκριμένες ημερομηνίες πολύ κομβικές και να τις κρατήσουμε μέσα στον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Η νέα Λευκή Βίβλος του Γερμανικού στρατού ψηφίζεται μέχρι το τέλος Ιουνίου. Στη Βαρσοβία, 8 με 9 Ιουλίου, το ΝΑΤΟ αποφασίζει τη θωράκιση των χωρών απέναντι στις υβριδικές απειλές. Τα ίδια δηλαδή. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες, 28 με 29 Ιουνίου, ψηφίζεται μια τομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα οριοθετήσει την παγκόσμια στρατιωτική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, το ευρωπαϊκό κεφάλαιο σου λέει ότι η κρίση έχει επιταχύνει την οικονομική μας και πολιτική ενοποίηση, θα τρέξουμε την ενοποίηση τομέα άμυνας ασφάλειας. Θυμηθείτε τις υποδείξεις της Γερμανίδας Υπουργού Άμυνας προς τον Κωνσταράκο, τον προηγούμενο αρχηγό ενόπλων δυνάμεων, που σήμερα είναι αρχηγός της πολιτικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκροτεί τον Ευρωστρατό. Και η συγκεκριμένη συμφωνία έχει τρεις παραμέτρους. Πρώτον, η διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβάλλοντας τον ρωσικό κίνδυνο, η αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών. Τελικά αυτή η λέξη πάει πολύ έτσι. ΝΑΤΟ, Ευρωστρατός, το βλέπετε, κυκλοφορεί πολύ. Δεύτερο παράμετρο, η ενοποίηση εσωτερικής-εξωτερικής απειλής, οι οποίες θεωρούνται αλληλένδετες. Κρατήστε αυτή την έκφραση, δεν είναι καινούργια. Και η ανάγκη ενδυνάμωση των θεσμών δημόσιας τάξης και πολιτικής προστασίας. Λοιπόν, ενοποίηση εσωτερικής-εξωτερικής απειλής. Αυτή την έκφραση, σύντροφοι και συναγωνιστές, την ακούτε για πρώτη φορά.
Σας θυμίζω, σύντροφοι και φίλοι, ότι αυτή την έκφραση δεν την έχετε, και την ανάλυση δεν την έχετε ακούσει και δεν περιμένετε εσείς 28 και 29 να την ακούσετε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την έκφραση αυτή, σύντροφοι και φίλοι, την έχετε ακούσει από την κυβέρνηση της 25ης Ιανουαρίου, από τα χείλη του Κοντιά, του Καμένου και του Ήσυχου, όταν οριοθετούσαν το νέο ρόλο του ελληνικού καπιταλισμού, την διαπραγματευτική του αξία στο πλαίσιο της νέας ανακατανομής, το πώς θα εκμεταλλευτεί τη γεωστρατηγική του θέση, είτε με τις ΑΟΣ και τα πετρέλαια, είτε για το πολιτικό, οικονομικό έλεγχο και στρατιωτικό της Ανατολικής Μεσογείου, το πώς θα σταματήσουν τους λάθρομετανάστες. Αυτή είναι η ορολογία που σωματώνει τα επίσημα κείμενα των Υπουργείων και το πώς επομένως θα εντάσσονταν ο ελληνικός στρατός σε αυτή την προσπάθεια. Μάλιστα, σύντροφοι και φίλοι, αυτό το πράγμα δεν είναι πρόγραμμα, γιατί θα μου πείτε, εντάξει, είναι μια ανακοίνωση που έκανε ο Καμένος και ο Ήσυχος στον Economist. Αυτό το πράγμα συγκροτεί πλέον τον ελληνικό στρατό. Η κυβέρνηση της αριστεράς με ενσωματωμένη τη ΛΑΕ, ο Κώστας Ήσυχος είναι αυτός που τα καθοδηγεί αυτά, πραγματοποιεί τον Παρμενίωνα το 2015. Οι άντρες της παρέας ξέρουν πολύ απλά τι είναι ο Παρμενίωνας. Ο Παρμενίωνας είναι η μεγαλύτερη άσκηση που κάνει ο ελληνικός στρατός και τεστάρει το πώς ο ελληνικός στρατός και το σύνολο του κράτους, γιατί δεν τεστάρει το στρατό μόνο ο Παρμενίωνας, πώς θα πολεμήσει. Το 2015, για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού κράτους, ο πρώτος εχθρός δεν είναι κράτος. Η πρώτη απειλή δεν είναι κρατική. Η πρώτη απειλή είναι ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας και οι ασύμμετρες απειλές. Και οι ασύμμετρες απειλές τι είναι? Δεν είναι λόγια του αέρα. Είναι τα κοινωνικά κινήματα. Είναι οι μετανάστες. Είναι οι μετανάστες οι οποίοι ταυτίζονται με τους μουσουλμάνους, με τους τρομοκράτες. Είναι οι απειλές με την πειρατεία. Είναι όλο αυτό το πράγμα. Άρα, αυτό το πράγμα είναι το επίσημο δόγμα του ελληνικού στρατού. Ο ελληνικός στρατός δεν είναι άμυνα γενικά και αόριστα, δεν είναι εδαφική ακεραιότητα γενικά και αόριστα. Παρένθεση. Ποια εδαφική ακεραιότητα αυτή τη στιγμή υπερασπίζει τον ελληνικό στρατό? Ποια υπερασπίζεται? Υπερασπίζεται τα 6 μίλια στον αέρα, στη θάλασσα, τα 10 στον αέρα, ή υπερασπίζεται, σύντροφοι και φίλοι, το γεγονός ότι από το 1993 το ελληνικό κράτος φέρνει στο προσκήνιο ξανά τις μεγάλες ιδέες και τον επεκτατισμό στην Ανατολική Μεσόγειο? Είναι ή δεν είναι η κόκκινη βίβλος του ελληνικού στρατού, το δόγμα του δηλαδή, γιατί πολεμάει, ο έλεγχος της Ανατολικής Μεσογείου? Είναι ή δεν είναι τα συνέδρια που λένε το πώς θα φτιάξουμε το πολεμικό ναυτικό, το οποίο θα ελέγχει μια περιοχή από τις ακτές της Λιβύης μέχρι τις ακτές του Ισραήλ? Είναι το 1993 ή όχι το ελληνικό κράτος που κάνει επιθετική ενέργεια και ενοποιεί τον ζωτικό χώρο Ελλάδας-Κύπρου με το ενιαίο αμυντικό δόγμα, ενιαίο αμυντικό χώρο, και διαμορφώνει αυτούς τους εξοπλισμούς, αυτούς τους στρατούς για να τους περασπίσει? Είναι, σύντροφοι και φίλοι, αυτό άμυνα? Είναι μόνο οι κακοί Τούρκοι? Είναι η επιθετικότητα του γείτονος? Ή έχεις δύο αδίστακτες αστικές τάξεις που αυτή την εποχή, με αυτή την κατάσταση, επιτίθονται με τον πιο σκληρό τρόπο? Και ουσιαστικά μπροστά στα τεράστια συμφέροντα με την αναβάθμιση που έχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα, μας πάνε για σφαγή. Και πολύ απλά, πριν μας πάνε με σφαγή, θα μας πάνε σε σφαγή στον κοινωνικό πόλεμο για να αντλήσουν τη δύναμη να τα κάνουν αυτά. Θα μας πάνε μέσα σε όλες τις υπερελιστικές επεμβάσεις. Θα μας πάνε στη Λιβύη, θα μας πάνε στο Λίβανο, θα μας πάνε στη Σομαλία, θα μας πάνε στα Βαλκάνια. Δείτε πού πάει, πού στέλνει στρατό η Ελλάδα. Για ποιο λόγο στέλνει? Δείτε ότι εκεί πέρα έχει πάει πρώτα απ' όλα το ευρωπαϊκό κεφάλαιο. Το ευρωπαϊκό κεφάλαιο έκανε τη Λιβύη. Το ευρωπαϊκό κεφάλαιο διέλυσε τη Λιβύη. Και πήγανε και πήραν συμβόλαια και πήραν κέρδη. Επίσης, για να ολοκληρώσω, για να μην σας κουράζω. Όλα αυτά για να δείτε, ας πούμε, το πώς ολοκληρώνονται. Σύμφωνα με μετάφραση που έκανε ένα δημοσιογραφικό site, το Militaire, μεταφράζοντας την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στρατιωτικών, η οποία συμμετείχε στο συγκεκριμένο συνέδριο, δεν υπάρχει πουθενά άλλου, στις 2 με 3 Ιουνίου φέτος, πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο, υπό τη γερμανική προεδρία του ΟΑΣΕ, συνέδριο με τη συμμετοχή 100 εκπροσώπων 30 κρατών, με αντικείμενο
κώδικα δεοντολογίας και κοινωνικό έλεγχο εποπτείας τομέα ασφάλειας. Ποιο ήταν το αντικείμενο αυτού του συνεδρίου? Η δράση των εθνικών και ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνάμεων στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών χωρών και το πώς θα φτιάξουμε εκείνους τους μηχανισμούς που η δημοκρατία της Μέρκελ και του Τσίπρα θα ελέγξουν. Δηλαδή, από την επίθεση στο Παρίσι και το κατέβασμα των στρατών στο δρόμο έχει ανοίξει μια τεράστια συζήτηση, η οποία όμως πρέπει να δούμε ότι στην Ελλάδα προϋπήρχε. Είναι η συζήτηση που έγινε στην Ολυμπιάδα, που κατεβάζαν το στρατό για να, σε μια πρόβα generale, ήταν το 2008, ήταν το 2012 που το κατέβασαν στη Θεσσαλονίκη, ήταν το βράδυ του Φεβρουαρίου που μπροστά στην απειλή να κατέβει 71 ταξιαρχία από τη Θεσσαλονίκη φορτωμένη στα ΣΕ, και εν γνώση της αριστεράς, 9 η ώρα το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ μάζευαν τον κόσμο από τις κινητοποιήσεις, γιατί είναι συγκεκριμένα πράγματα τα οποία απέκτηκαν. Σήμερα αυτό το πράγμα ολοκληρώνεται. Και μάλιστα ολοκληρώνεται στην Ευρώπη που με πιο συγκεκριμένο τρόπο το έβαλε ο Σόιμπλε. Με αφορμή τις επιθέσεις που έγιναν το βράδυ της πρωτοχρονιάς στη Γερμανία, βγαίνει ο Σόιμπλε και θέτει ζήτημα γιατί να μην έχει η Γερμανία το δικαίωμα να κατεβάσει το γερμανικό στρατό σε εσωτερικό και να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα πράγματα. Και λέει ότι πρέπει να φτιάξουμε το θεσμικό πλωστάσιο που να μας δίνει τη δυνατότητα να το κάνουμε. Άρα, σύντροφοι, για να κλείσω. Ορίστε όλα. Γι' αυτό γίνεται αυτό το πράγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό γίνεται στην Γαλλία, γι' αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Και για να τελειώσω δύο κουβέντες. Ο ελληνικός στρατός δεν είναι η δύναμη που έρχεται τελευταία στιγμή να μας σώσει από τους μετανάστες. Ο ελληνικός στρατός είναι αυτός που φτιάχνει τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, που τα φυλάει τα στρατόπεδα συγκέντρωσης των μεταναστών. Είναι ο στρατός ο οποίος πηγαίνει το φθινόπωρο και κάνει άσκηση ανακατάληψης εργοστασίου στην Κοζάνη. Την ώρα που έχει ανοίξει η συζήτηση για τις νέες ιδιωτικοποιήσεις και ΔΕΗ, νερό, οτιδήποτε, κάνουν την άσκηση. Όταν εκεί θα τελειώσω, υπήρχαν δύο ζητήματα. Όταν βγαίνει και το καταγγέλνουμε σαν δίκτυο Σπάρτακος, η απάντηση που δίνει η κυβέρνηση με διαμέσου του ΓΕΣ είναι γιατί φωνάζεται. Αυτό είναι ο ρόλος του ελληνικού στρατού. Δεν κάναμε τίποτε περίεργο. Το δεύτερο είναι ότι ανήκει μια τεράστια συζήτηση στην Κοζάνη. Γιατί καταλαβαίνει το σωματείο της αλληλεγγύης ότι είναι φωτογραφικό. Όταν λες ότι κάνω άσκηση ανακατάληψης εργοστασίου που έχουν καταλάβει τα ταραχοποιητικά στοιχεία από τα οποία αρνούν την ιδιωτικοποίηση στην Κοζάνη, καταλαβαίνεις γιατί γίνεται. Βγαίνει το σωματείο της αλληλεγγύης και παρεμβαίνει και το καταγγέλει. Εμφανίζεται όμως το εξής γεγονός, ότι η αριστερά, το ΚΚΕ, ήξερε, γιατί αυτό είχε διατυπωθεί κάποιους μήνες πιο μπροστά, στο Δημοτικό Συμβουλίο, ότι θα γίνει η άσκηση. Και λένε οι εκπρόσωποι του σωματείου, γιατί δεν θέσατε ζήτημα, γιατί δεν ενημερώσατε την τοπική κοινωνία, γιατί δεν ενημερώσατε να βάλουν πρωτοβουλία, το πάμε τα σωματεία, να βγουν φαντάρι, να μπλοκάρουμε την άσκηση. Γιατί δεν το κάνατε? Ερώτημα, σύντροφοι. Αυτοί κάνουν αυτά. Εμείς που είμαστε ουσιαστικά ο στοχοποιημένος εχθρός τους. Στο παράδειγμα της Κοζάνης, θα σταματούσαμε την άσκηση αν το εργατικό κίνημα έμπαινε μπροστά? Γιατί καλά είναι να λες τα σχέδια. Καλά είναι να λες, αλλά δεν μπορεί να ενημερώνεις δια της τρομοκρατίας. Ερώτημα τώρα. Το σταματούσαμε, σύντροφοι, ή όχι? Η γνώμη μας είναι ότι το σταματούσαμε. Και ότι αυτά τα πράγματα μπορούν να σταματήσουν. Όμως πολύ απλά, σύντροφοι, η περιγραφή που κάναμε τόση ώρα και σας κουράσαμε ήταν το μοντέλο ενός καπιταλισμού που ουσιαστικά είναι σύγχρονη δικτατορία, είναι ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός, και απέναντί του αυτό το πράγμα δεν μπορεί να βρει ούτε διαφοροποίησης για το ευρώ, τη ΣΟΝΕ, οτιδήποτε. Η αντεπανάσταση μόνο με επανάσταση απαντιέται. Ο στρατός και ο φαντάρος και το δίκτυο Σπάρτακος, το ερώτημα είναι αύριο όταν διαταχτείς να πας να κάνεις ανακατάληψη εργοστασίου, πας ή δεν πας? Έχεις εργατικό κίνημα το οποίο αμφισβητεί τις εθνικές ανάγκες και τους εθνικούς στόχους και τους κόφτες να σε στηρίξει? Πας ή δεν πας? Στη Λιβύη πάμε ή δεν πάμε? Στην ΑΟΣ πάμε ή δεν πάμε? Ανθρωποφύλακες στα στρατόπεδα συγκέντρωσης πάμε ή δεν πάμε? Εδώ κλεινόμαστε όλοι. Καλή επιτυχία.